ένα με τη θάλασσα έγιναν οι δρόμοι στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Το ρέμα στην Τωρόνη σχεδόν υπερχείλισε. Δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν. Ο παραλιακός δρόμος στη Σικιά γέμισε με νερό, ενώ καταστράφηκαν και γέφυρες. Στη Σιθωνία Χαλκιδικής από το πρωί βρέχει ασταμάτητα. Σε Τωρόνη και Σικιά δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Εκδηλώνονται σήμερα από τις 9 η ώρα το πρωί έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Οι διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Χαλκιδικής είναι αλλεπάλληλες, με ολόκληρη τη Χερσόνησο να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του κύματος της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα. Υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο στην περιοχή της Τωρόνης, στη Σάρτη, στη Σικιά, τα οποία επεκτάθηκαν αργότερα σε όλες τις περιοχές του Δήμου Σιθωνίας. Στον πολυγύρω τα νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς νερό λόγω βλάβης που προκάλεσε σε γεώτρηση η κακοκαιρία. Ενώ στη Θεσσαλονίκη οι σύντομες αλλά δυνατές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία τοποθετήθηκαν λεκάνες για το νερό, καθώς το ταβάνι άρχισε να στάζει. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι σε Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τις περιοχές της Ανατολικής Τερεάς και της Εύβοιας, ενημερώθηκαν για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να χτυπήσουν τις περιοχές τους. Νωρίς το πρωί, η κακοκαιρία έπληξε νησιά των Κυκλάδων. Στη Σαντορίνη, κατολισθήσεις σημειώθηκαν στο δρόμο προς το λιμάνι, οι δρόμοι πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Μεγάλος αριθμός φερτών υλικών μεταφέρθηκε από τα ορμητικά νερά από τον περιφερειακό του εμπορίου προς την παραλία του Αγίου Γεωργίου, προκαλώντας ζημιές και σε καταστήματα. Τα σοκάκια στη Μύκονο πλημμύρισαν, αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν στο λιμάνι, ενώ ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στη θάλασσα. Αν ακούσουμε τις προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, περιμένουμε και άλλα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Χύμαροι λάσπη στα στενά της Τίνου παρέσυραν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, ενώ πλημμύρες υπήρξαν και στο νησί της Πάρου. Από το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα τη Λιβαδιά, δρόμος υπέστη καθίζηση και ρούφηξε σκαπτικό μηχάνημα. Ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Εορδαίας για τη διαχείριση των προβλημάτων που προέκυψαν από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας τη Δευτέρα.